Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μπορεί να δούμε ένα λουλούδι στο δρόμο και να μας τραβήξει την προσοχή. Μπορούμε να δούμε μία πεταλούδα και αυτή με τα υπέροχα χρώματά της να μας τραβήξει και αυτή την προσοχή. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε το κινητό, να βγάλουμε τη φωτογραφική μας μηχανή, να τραβήξουμε μία φωτογραφία, να ανεβάσουμε αυτή τη φωτογραφία σε μία συγκεκριμένη πλατφόρμα και να βοηθήσουμε την επιστημονική κοινότητα. Στόχος είναι να καταγραφεί κατά κάποιο τρόπο η βιοπικιλότητα κάθε περιοχής. Περισσότερα, εγώ κάνω ένα πρόλογο, περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χρήστος Τακλής, διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοπικιλότητας. Κύριε Τακλή, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στο κοινό σας. Λοιπόν, δεν ξέρω, συμφωνείτε με τον πρόλογο μου? Πάνω κάτω μέσα έπεσα. Ναι, είναι κάτι εύκολο. Μόνο που χρειάζεται είναι ένα κινητό, μια κάμερα ή μια κάμερα και την εφαρμογή στο κινητό ή αντίστοιχα να μπούμε μέσα από το browser μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς μπορούμε να γίνουμε με απλό τρόπο εξερευνητές της φύσης. Εξερευνητής απλώς της φύσης και να βοηθήσουμε και την επιστημονική κοινότητα. Είναι εύκολο. Το μόνο που χρειάζεται, όπως είπα ήδη, είναι το κινητό σας. Ναι. Από εκεί και πέρα βγαίνετε έξω και περπατάτε ή κολυμπάτε ή οτιδήποτε. Άμα έχετε υποβρύχια κάμερα μπορείτε να την πάρετε κάτω μαζί σας και να καταγράψετε. Απλώς θέλει προσοχή με την έννοια το να βλέπω τριγύρω μου. Η Ελλάδα και η Κρήτη έχει πολύ πλούσια βιοπικιλότητα. Και ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Δεν βλέπει τα ζώα και τα φυτά τριγύρω του. Δηλαδή, αν πρέπει κάποιος να περπατήσει ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, να μην το κάνει σε 10 λεπτά, ας το κάνει σε μία ώρα. Μέσα σε αυτή μία ώρα, ας πούμε, που θα περπατήσει, μπορεί να καταγράψει ίσως και 200 είδη. Δηλαδή, να τραβήξουμε μία φωτογραφία, παρά το γεγονός ότι εγώ δεν γνωρίζω τι τραβάω εκείνη τη στιγμή. Ναι, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Ούτως άλλως, λάθη και δυσκολίες στην αναγνώριση κάνουμε και οι επιστήμονες, έτσι. Απλώς το θέμα είναι να τραβηχτεί μια φωτογραφία, γιατί οι περισσότερες φωτογραφίες μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε από φωτογραφίες, άλλα είδη μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε μόνο από μικροσκόπιο και άλλα τα πιο δύσκολα μόνο από εξέταση DNA. Αλλά οι πληθώρες καταγραφές αναγνωρίζονται εύκολα από τις φωτογραφίες. Έχει φτάσει στην πλατφόρμα σας, στο αρχείο σας, κάποια φωτογραφία από έναν ερασιτέχνη φωτογράφο που έχει Βεβαίως. Προκαλέσει εντύπωση και έχετε πει τι μας έστειλε τώρα? Βεβαίως, όλη την ώρα συμβαίνει αυτό. Σκεφτείτε, μόνο η Κρήτη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 3.800 καταγραφές, 19.000 καταγραφές περίπου για 3.880 είδη στο περίπου. Αυτό σημαίνει ότι είναι γύρω στα 800 άτομα, αυτή τη στιγμή από Κρήτη μιλάω μόνο, που καταγράφουν ό,τι βρούνε μπροστά τους. Αυτά τα είδη, πολλά από αυτά, είναι είδη που δεν τα γνωρίζαμε πριν ότι υπήρχαν στο νησί ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, για να μην μένουμε μόνο στην Κρήτη. Και βλέπουμε συνέχεια εξάπλωση των ειδών. Μάλιστα. Και συνέχεια από αυτά βγαίνουν και επιστημονικές μελέτες. Ότι ο τάδε πολίτης μας έδωσε το τάδε φωτογραφία, μπορέσαμε να την αναγνωρίσουμε και βγαίνει μια επιστημονική δημοσίευση. Ότι αυτό είδος υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Επειδή τώρα εγώ θέλω να μείνω λίγο παραπάνω στην Κρήτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο φυτό το οποίο δεν γνωρίζατε ότι ευδοκιμεί εδώ, ότι υπάρχει εδώ και σας έχει προκαλέσει έτσι εντύπωση? Για την Κρήτη δεν νομίζω, δεν είμαι γνώστης των φυτών, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, έτσι. Είμαι στον τομέα των ζώων εγώ. Ωραία, να περάσουμε στον τομέα των ζώων, αν υπάρχει κάποια καταγραφή. Από τα σπάνια και τα προστατευόμενα, ίδιο όπως ο γήπας και το κρικρί, ας πούμε, το γρίγρι. Έχουμε επίσης και το κρητικό τζίτζικα, που βρίσκεται μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού στον κόσμο, οπότε κάθε καταγραφή συνεισφέρει πολύ στον επιστημονικό τομέα. Και έχουμε ξενικά είδη πολλά που αρχίζουν από την Κρήτη. Δηλαδή έρχονται από Κύπρο, Ρόδο, Κρήτη και μετά ξαπλώνονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κύριε... Όπως η λαγοκέφαλη. Α, η λαγοκέφαλη. Είχαμε ρεπορτάζ πριν από λίγο για τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι πως ένα θέμα το οποίο προβληματίζει εδώ τους αλείς. Έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός τους. Η δική σας άποψη ποια είναι? Σε ποιο θέμα? Για τους λαγοκέφαλους, για τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων. Θα αυξηθεί κι άλλο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Έχει φτάσει πια σε
σε σημεία όπως η Κρήτη που είναι πια σχεδόν στο απροχώρητο σημείο. Φτάνει στα όρια που δεν θα μπορείς να κάνεις πια τίποτα εκεί πέρα. Θα έπρεπε να είχαν ληφθεί μέτρα, πιστεύετε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια? Από όταν είχε πρωτοανακαλυφθεί θα έπρεπε. Οπότε είναι ξενικό είδος για τη Μεσόγειο, είναι χωροτακτικό είδος, σημαίνει ότι τρώει και τα άλλα είδη και επικρατεί στην περιοχή. Ναι. Αναπαράγεται πάρα πολύ γρήγορα και άλλα ξενικά είδη, όχι μόνο ο λαγοκέφαλος. Και το θέμα είναι ότι κάνει και ζημιές. Αυτό έπρεπε, αφού το ξέραμε εδώ και χρόνια, έπρεπε από την αρχή να κυνηγηθεί αυτό είδος. Οπότε είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση αυτή τη στιγμή και νομίζω έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αυτό μας λέτε. Ακόμα ίσως να υπάρχει λύση, αλλά θέλουν δραστικά μέτρα και μάλιστα από την πολιτεία. Μία λύση μπορεί που μπορεί να πέσει κάθε... στο τραπέζι, κύριε Τακλή, ποια είναι για το λαγοκέφαλο? Κυνήγι λαγοκέφαλου, ψάρεμα λαγοκέφαλου. Επιδότηση, επιδότηση στο να επιδοτηθεί το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Μόνο όχι μόνο επιδοτήσει, ακόμα και οι πολίτες. Κάντε διαγωνισμό ποιος θα πιάσει τους περισσότερους ή τους πιο βαρύς λαγοκέφαλους. Μάλιστα. Διαγωνισμό, ένα απλό διαγωνισμό αλίας. Είναι κάτι το απλό που μπορεί να συμμετέχει και ο πιο απλός πολίτης. Κύριε Τακλή, πόσοι φυσιολάτρες τροφοδοτούν πανελλαδικά την πλατφόρμα σας? Έχουμε ξεπεράσει τα 6.000 άτομα. 6.000? Ναι. Και από Κρήτη μου είπατε γύρω στους 800? 870, δεν κάνω λάθος, είναι αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά το υλικό που ανεβαίνει έχει να κάνει περισσότερο με φυτά, έχει να κάνει περισσότερο με ζώα? Περίπου 60% για Κρήτη, είναι περίπου 60% ζώα, 40% φυτά. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι η εμπειρία στο πρακτικό σκέλος βοηθά την επιστημονική κοινότητα. Δεν βοηθά μόνο η επιστημονική κοινότητα, βοηθάει τους πάντες. Από τον απλό πολίτη που θα καταγράψει και θα δημιουργήσει ένα ωραίο αρχείο για τον εαυτό του, ναι, μέχρι και τους επιστημονικούς, τους επιστήμονες που θέλουν να τα μελετήσουν, τους τουρίστες που θα πληρώσουν για να έρθουν να τα καταγράψουν αυτά ήδη. Ναι. Και πώς το λένε, και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποφεληθούν αυτό στην Κρήτη ή γενικά παντού. Δηλαδή να δημιουργήσουν οδηγός βουνού, να υπάρχουν άτομα που θα τους πηγαίνουν σε αυτά μέρη που θέλουν να βρουν λουλούδια, μανιτάρια ή οτιδήποτε άλλο και να πληρώνονται ή να βουτάνε σε σημεία που θέλουν να καταγράψουν λαγοκέφαλους, λεοντόψα κλπ. Και έτσι και αυτή θα ανοίξει περισσότερο δουλειά τουρισμός για όλο το χρόνο, γιατί μιλάμε για είδη τα οποία διαφέρουν από μήνα σε μήνα, είτε είναι πεταλούδες, είτε είναι λουλούδια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, άλλα βλέπουμε κάθε μήνα. Οπότε καταγράφουμε τη φύση χωρίς να γνωρίζουμε και πολλά. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι ξεκινάνε απλά. Καταγράφουν. Στην αρχή δεν ξέρουν ούτε τι πουλιά είναι, ούτε τι πεταλούδες, αλλά μαθαίνουν. Και υπάρχουν και οδηγοί πεδίου, είναι βιβλία, τώρα υπάρχουν και ηλεκτρονικά, τα οποία μας δείχνει το είδος και ποιο είναι το όνομά του. Στην ουσία, η αναγνώριση, για να μην σε πολυλογώ εδώ πέρα, γίνεται σαν να έχουμε δύο εικόνες. Πώς είναι το παιχνίδι στα Σταυρόλεξα που είχαμε δύο εικόνες και πανομοιότυπες και έλεγε βρείτε τις διαφορές. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι η αναγνώριση εδώ. Κύριε Τακλή, κλείνοντας, να επαναλάβουμε την πλατφόρμα. Πού μπορούμε να μπούμε? Ναι. iNaturalist.org. Είναι παγκόσμια πλατφόρμα. Μάλιστα. Και βοηθάνε βιολόγοι ή επιστήμονες πολίτες όπως λέγονται από όλο τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ από Κρήτη.